Yes. Να πάμε. Λίγο πολύ τα γνωρίζουμε όλοι. Εγώ όμως θα, με δύο γραμμές θα πω ότι είχε σηκωθεί πολύ ψηλά προεκλογικά το ζήτημα. Ακόμα και σύλλογοι και φορείς είχαν κινήσει το ζήτημα αυτό κάνοντας μια επιτροπή, ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο, χρηματοδότησε το Δημοτικό Συμβούλιο τον εμπειρογνώμονα, τον επιστημονικό. Κάναμε σύμβαση με το Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Και απέμενε τότε, από ό,τι θυμάμαι. Είχαμε προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Όλα αυτά που έχετε κάνει. Και θυμάμαι ότι είχαμε μείνει στο να βουτήξει κάποιος δίτης, να πάρει δείγματα και να δούμε τελικά να ισχυροποιηθεί αυτή η μελέτη που είχε γίνει, αυτή η εκτίμηση που είχε γίνει από τους ειδικούς. Από την άλλη μεριά, βλέπουμε και στον περσινό προϋπολογισμό, θυμάμαι, ότι εσείς δεν ψηφίζετε τον προϋπολογισμό στο ζήτημα τα μισθώματα των ιχθυοκαλλιεργειών. Γιατί όντως είχατε πει ότι εγώ δεν αποδέχομαι ο Δήμος να παίρνει χρήματα από μια ιχθυοκαλλιέργεια η οποία δεν τη θέλει. Την έχει αποβάλει ουσιαστικά. Και βεβαίως, μην τα αναφέρω όλα, προεκλογικά και εσείς και ο κύριος Δήμαρχος είσαστε εναντίον των εγκαταστάσεων. Πού βρισκόμαστε τώρα, προεκλογικά γιατί ήμασταν, το θέμα. Προεκλογικά ήμασταν και οι δύο εναντίον, μόνο που ο κόσμος επέλεξε τον Δήμαρχο για να υλοποιήσει αυτά τα οποία έλεγε. Ναι. Άρα λοιπόν, μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, επειδή συμφωνώ σε αυτά που είπατε, πού είναι αυτοί όλοι οι σύλλογοι, τα μέσα, οι φωνές, οι οποίες ήταν στα κάγκελα, στην κυριολεξία, τότε που ξεκίναγε το θέμα, και στη συνέχεια και σήμερα που έχει υλοποιηθεί και υλοποιείται, που φτάνει στο σημείο ο Δήμος, όπως είπατε και εσείς, να εισπράττει μισθώματα από αυτή την κατά τα άλλα εγκατάσταση, την οποία αν και δεν τη θέλουμε και όλα αυτά τα πράγματα και θα παίρναμε τις μπουντόζες, όπως είχε πει ο Δήμαρχος, να τις γκρεμίσει. Πού είναι αυτοί όλοι οι άνθρωποι? Και εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι το ένα κομμάτι. Αυτό είναι το ένα κομμάτι, ναι. Και εμείς αυτούς τους ανθρώπους κάποια στιγμή εισπράξαμε όλη αυτή τη διαμαρτυρία, η οποία ήταν εύλογη. Το μη εύλογο όμως είναι ότι γιατί αυτή η διαμαρτυρία δεν συνεχίζεται τώρα και με μεγαλύτερη ένταση, που το θέμα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Και εδώ δεν έχεις να αντιμετωπίσεις μόνο την εγκατάσταση που στη συνέχεια μετά τις εκλογές και επί των ημερών της νέας διοίκησης ολοκληρώθηκε. Έχεις να αντιμετωπίσεις και τη διάψευση αυτών που έλεγε ο Δήμος. Διότι σας θυμίζω πάρα πολύ ξεκάθαρα ότι ο Δήμος στην πλατεία της Παλαιάς Φώκιας έλεγε ότι την άλλη μέρα θα πάρω τις μπολτόζες και θα τα γκρεμίσω όλα. Και δεν έχει γίνει τίποτα. Δεν το θυμάμαι αυτό. Γιατί είναι γραμμένο στο βίντεο του λόγου του στην πλατεία. Ότι εγώ την επόμενη μέρα των εκλογών θα πάρω τις μπορντόζες και θα τα γκρεμίσω. Και ο κόσμος χειροκρότησε έλεγε, γιατί πίστεψε ότι και εκτίμησε, αν θέλετε, αυτή την αποφασιστικότητα. Εγώ ψάχνω να τη βρω αυτή την αποφασιστικότητα. 1,5 χρόνο, 2 χρόνια μετά. Η οποία όχι μόνο δεν υπάρχει, η οποία όχι μόνο η νομική διαδικασία δεν ξέρω που βρίσκεται. Ακόμα ψάχνουμε να μας βρούνε, να μας πούνε τις γνώμες κτλ. Που απαντάει ο Δήμαρχος σε κάθε ερώτηση δικιά μας, αλλά φτάνουμε στο σημείο, το εξωπραγματικό κατά την άποψή μου, να εισπράττουμε και το μίσθωμα. Με τη σύμφωνη γνώμη και των Δημοτικών Συμβούλων από την Παλαιά Φώκια. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο μιλάει από μόνο του. Να κάνω και το ερώτημα, τι θα είχατε κάνει στη θέση του Δημάρχου? Θα συνεχίζαμε τη διαδικασία όπως εμείς την ξεκινήσαμε, διότι τα πρωτόκολλα αποβολής, κύριε Ξυγκάκη, εμείς τα κάναμε. Οι προσφυγές, τα ασφαλιστικά μέτρα και η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο, εμείς τα κάναμε. Δεν δρομολόγησε κάτι καινούριο η νέα Δημοτική Αρχή. Εμείς τα δρομολογήσαμε και εμείς θα τα υλοποιούσαμε. Η νέα Δημοτική Αρχή, γιατί είναι καλό να περιμένουμε και σας το ξαναλέω ότι χαίρομαι που η απόφασή μας ήταν να περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει. Μετά από 1,5 χρόνο λοιπόν, μιλάμε πια με πράξεις, δεν μιλάμε με θεωρίες εκ των προτέρων, αλλά μιλάμε εκ των υστέρων αφού έχουμε δει, δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα. Λοιπόν, ένα μέρος, νομίζω δεν έχω κάνει. Να πούμε δύο-τρία λόγια για το λιμάνι. Όχι, λέω για τις ιχθυοκαλλιέργειες, νομίζω δεν έχουμε κάτι. Μία μικρή αναφορά θα ήθελα στην κριτική σας στο Δημοτικό Συμβούλιο μετά τον απολογισμό. Αναφερθήκατε στους τοπικούς αντιδημάρχους το ότι πλέον με την έλλειψη των τοπικών αντιδημάρχων δεν υπάρχει πλέον αυτό που θα έπρεπε να υπάρχει σε κάθε δημοτική κοινότητα. Δεν λειτουργεί δηλαδή. Κύριε Ξυγκάκη, εγώ αυτό που είπα και αυτό που λέω και τώρα είναι το εξής. Ότι ενώ
η νέα διοίκηση προεκλογικά προέβαλε ένα μοντέλο στο οποίο θα ενίσχυε τις δημοτικές κοινότητες και την τοπική κοινότητα, που θα έδινε αρμοδιότητες, που πάρα πολλοί άνθρωποι και σύμβουλοι και υποψήφοι σήμερα και σημερινοί σύμβουλοι πίστεψαν σε αυτό το πράγμα. Αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα είναι μια υποβάθμιση και μια απαξίωση των δημοτικών κοινοτήτων. Το ότι πάει ο Δήμαρχος μια φορά τη βδομάδα τακτικά στην Ανάβησο, αυτό είναι θετικό. Βεβαίως, είναι ένα βήμα. Αλλά δεν αλλάζει την εικόνα. Η εικόνα είναι ότι υπάρχουν δημοτικές κοινότητες χωρίς αρμοδιότητες, χωρίς υπαλλήλους, χωρίς να μπορεί να εξυπηρετείται ο κόσμος πλέον εδώ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Κάντε μια επίσκεψη σε όλες τις δημοτικές κοινότητες, τα έχετε δει. Είναι δυνατόν να μην ψηφίζουν προϋπολογισμοί οι κοινότητες? Να σας πω κάτι, η Φώκια. Έχει αποφασίσει η Φώκια ότι θέλει κάποια από τις καντίνες οι οποίες λειτουργούν στην περιοχή της? Υπάρχει παραβίαση της αντιπροσωπευτικότητας και της δημοκρατίας? Για ποια λειτουργία μιλάει ο Δήμαρχος? Θα σας πω ένα απλό. Έχουν αποφασίσει οι δημοτικές κοινότητες για τις αυξήσεις στα τέλη που μπήκανε και της ίδρυυσης και καθαριότητας, που δεν περάσαν από ποτέ από τις δημοτικές κοινότητες? Για αυτά τα πράγματα μιλάω. Εάν δείτε την απόφαση του προηγούμενου Δημάρχου, του κ. Φιλίππου, και την απόφαση την τωρινή του κ. Σοφρόνη για τον ορισμό των αντιδημαρχιών, είναι δύο πανομοιότυπες αποφάσεις. Εμείς απλώς, ενώ η νέα διοίκηση ήθελε να δώσει μία αλλαγή, ότι εγώ δεν μένω στα τοπικά, ότι οι αντιδήμαρχοι είναι παντού κτλ. Αυτά είναι όλα θεωρίες. Οι αποφάσεις είναι οι ίδιες και το θέμα μετράει στην πράξη. Ο κόσμος τι εισπράττει και πώς λύνουν τα προβλήματά του. Το αν εμένα και ένα πρόβλημα της Φώκιας μου απαντήσει ο κύριος Μπουκουβάλας που είναι αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών ή μου απαντήσει κάποιος άλλος, δεν έχει σημασία. Και να σας πω και κάτι τελευταίο γι' αυτό. Αυτό γινόταν επί παλαιότερες δημοτικές αρχές. Ό,τι γίνεται τώρα γινόταν και πριν. Άρα δεν υπάρχει. Και να σας πω και κάτι άλλο συγκεκριμένο. Ο κύριος Γκέραλης, ο αξιότιμος κύριος Γκέραλης και φίλος, είναι αναπληρωτής δήμαρχος. Στο Δημοτικό Συμβούλιο, παραδέχτηκε ότι για ένα χρόνο και πλέον δεν είχε ενημερωθεί ότι το τηλεφωνικό κέντρο της Αναβήσου δεν λειτουργούσε. Το θυμάμαι. Το θυμόσαστε. Ότι έπαιρνε τηλέφωνο ο κόσμος για να ενημερώσει για ένα βλάβη που τρέχει το νερό ή οτιδήποτε άλλο και έπεφτε στον πηγάδι. Δεν υπήρχε άνθρωπος. Και έρχεται ο αναπληρωτής δήμαρχος Σαρωνικού, ο εκλεγμένος στην Ανάβησο ή οπουδήποτε θέλετε να το πείτε, είτε είναι τοπικός αντιδήμαρχος, δεν με ενδιαφέρει εμένα, και παραδέχεται ότι αυτό πράγμα δεν το γνώριζε. Άρα λοιπόν για ποια εξυπηρέτηση μιλάμε και για ποια σωστή λειτουργία μιλάμε του Δήμου? Τώρα μου δίνετε και μία πάσα για να κάνω το τελευταίο μου ερώτημα πριν εσείς κλείσετε. Εσείς θα κάνετε το κλείσιμο. Σχετικά με τη δική σας παράταξη, βεβαίως βάσει του νόμου ο Δήμαρχος είναι αυτός που απολογείται, κάνει λογοδοσία βάσει του νόμου στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αλλά εγώ θα ήθελα και από εσάς να κάνετε μία αυτοκριτική και ένα απολογισμό μικρό, αν θέλετε, πολύ σύντομα, έτσι δεν θα πλατιάσουμε, για το πώς εσείς σταθήκατε και στέκεστε στο Δημοτικό Συμβούλιο και αν έχετε μετανιώσει ή θεωρείτε ότι έχουν γίνει κάποιοι λάθος χειρισμοί στα θέματα επάνω στο Δημοτικό Συμβούλιο. Συν άλλο ένα ερώτημα για να το τελειώσω. Υπάρχει στην παράταξή σας μια ενιαία γραμμή ή υπάρχουν διαφοροποιήσεις? Το ρωτώ αυτό ευθέως γιατί βλέπω σε πάρα πολλές αποφάσεις τον κύριο Κωνσταντέλο να διαφοροποιείται από τη δική σας γραμμή. Βεβαίως αυτό το βλέπω και στην παράταξη του κύριου Σοφρόνη και στην παράταξη της κυρίας Ζάπτη και για μένα θετικό, να σου πω την αλήθεια. Προφανώς. Απλώς θέλω τη δική σας άποψη. Ναι, βεβαίως. Και εξηγάκι, όταν κάνεις έναν απολογισμό και όπως το είπα ότι αυτό ισχύει και για τον Δήμαρχο, όταν είπα ότι δεν μπορεί να τα βλέπει όλα ωραία, αλλά υπάρχουν και πράγματα που έγιναν λάθος και θα ήταν και έντιμο και γενναίο να βγει και να το πει, δεν το έκανε. Είναι αδιανόητο να μην ισχύει αυτό για μένα. Είναι προφανές ότι κάνοντας τον απολογισμό 1,5 έτους αντιπολίτευσης, μειοψηφίας, υπάρχουν πράγματα που όντως λειτουργήσαν σωστά και είχαν αποτέλεσμα. Μπορώ να σας αναφέρω την προσφυγή μας για τα τέλη ίδρυυσης, που δώσαμε ένα μήνυμα πολιτικό ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να περάσει. Και βέβαια επανήλθε ο Δήμαρχος παραμονές πρωτοχρονιάς, δεν ξαναπέρασε. Υπάρχουν και θέματα που τώρα βεβαίως κάνοντας τον απολογισμό μας θα μπορούσαν να λειτουργήσουν καλύτερα, πιο οργανωμένα, να υπάρχει η φωνή μας, αν θέλετε, πιο ξεκάθαρη στον κόσμο, να πηγαίνει σε περισσότερο κόσμο και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι σαφές. Και είναι μπροστά μας αυτό το στοίχημα και για μας και για να εκπροσωπήσουμε ουσιαστικά το 48% αυτού του κόσμου μας εμπιστεύτηκε, να κάνουμε το καθήκον μας και να προβάλλουμε και να χτίσουμε μια άλλη επιλογή για το Δήμο μας. Η βασική μας άποψη και η βασική μας θέση ότι ξεκινήσαμε δίνοντας μία
ένα χρόνο ανοχής και μια περίοδο στη νέα διοίκηση, αυτό είναι μια άποψη η οποία συνεχίζω να την έχω. Δεν την αλλάζω, θεωρώ ότι ήταν η σωστή, γιατί είδαμε αρκετά πράγματα. Και τώρα για τα υπόλοιπα, ναι, είναι πράγματα τα οποία και βλέπουμε ότι θα πρέπει και διαφορετικά να λειτουργήσουμε. Υπάρχει ένα θετικό, πρέπει να το αναγνωρίσω, ότι έχουμε πια και γραφεία στο Δήμο. Μετά από έτοιμά μας και μετά από συνεννοήσεις, μας έχει δοθεί ένα γραφείο στο Δημαρχείο της Αναβίσου και αυτό είναι το πιστώνω στα θετικά και του Δημάρχου, αναμφίβολα. Άρα και για μας, διαρκώς βλέποντας ποια πράγματα μπορούν ακόμα καλύτερα και να είμαστε ακόμα περισσότερο σε επαφή με τον κόσμο, είναι κάτι το οποίο και το δεχόμαστε και το υλοποιούμε. Τώρα για τις αποφάσεις που είπατε, είναι προφανές ότι υπάρχουν αποφάσεις οι οποίες ο κάθε δημοτικός σύμβουλος είναι ελεύθερος να πει την άποψή του. Έτσι, και μου αναφέρεται τον κύριο Κωνσταντέλο, υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι που. Και ο κύριο Κωνσταντέλο δεν αφορούν. Ναι, και μπορώ να σα πω και μια τεκμηριωμένη άποψη για αυτό που λέει. Από εκεί και ύστερα υπάρχουν όμως και κάποια θέματα τα οποία κάθε παράταξη πρέπει να δίνει μια ενιαία εικόνα για πολύ σοβαρά θέματα. Δεν θεωρώ ότι τέτοια πράγματα έχουν τεθεί και έχει φανεί από εμάς μια διαφορετική άποψη, αλλά στα επιμέρους είναι και πλούτος όταν υπάρχει και όταν εκδηλώνεται και από το Δημοτική Αρχή. Και να σας πω και κάτι, και αυτή η ήπια στάση που κρατάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, νομίζω ότι απελευθερώνει και τους ανθρώπους, όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, να πούν την άποψή τους, πέρα από στρατόπεδα. Και είναι προς όφελος του Δημοτικού Συμβουλίου. Η δική μου άποψη, αν και δεν θα έπρεπε να λέω αυτή την άποψη, θα την πω όμως, νομίζω ότι είναι ένα Δημοτικό Συμβούλιο πολιτισμένο. Χαίρομαι που το επισημαίνετε και εσείς. Κάποιες εξαιρέσεις μικρό. Εντάξει, διαφωνίες υπάρχουν, αλλά. Να σας πω κάτι, κύριε Ξηδιάκη, δεν έχουμε προσωπικά θέματα. Ούτε εγώ έχω με τον κύριο Σοφρόνη, τον Γιώργο, κανένα προσωπικό θέμα. Είναι θέματα πολιτικής άποψης και μια διαφορετική προσέγγιση που έχουμε για τα θέματα. Ακριβώς. Λοιπόν, δικό σας το κλείσιμο. Νομίζω ότι αναφερθήκαμε στα βασικότερα θέματα, δηλαδή οικονομικά, την αποχέτευση, την διαχείριση των απορριμμάτων. Όλα αυτά τα πράγματα αναφερθήκαμε. Υπάρχουν θέματα. Γιατί θέλω να είμαι δίκαιος, που έχουν λειτουργήσει. Ας πούμε, αναφέρθηκε ο Δήμαρχος ότι έχει κάνει ακόμα 2 καπί. Ήταν θετικό. Το στηρίξαμε και το στηρίζουμε. Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στα μέρη που δημιουργήθηκαν τα καπί υπήρχαν οι ομάδες οι οποίες λειτουργούσαν ήδη. Στον Κουβαρά η Ένωση εκεί Συνταξιούχων, στη Σαρονίδα το 60+ κτλ. Αλλά είναι θετικό αυτό το πράγμα. Εμείς μετέχουμε, θέλουμε να βοηθήσουμε τη Δημοτική Αρχή και το έχουμε δείξει. Πρέπει όμως και ο Δήμαρχος να μας εμπιστευτεί, κύριε Ξηγκάκη. Και να σας πω ότι εννοώ, δεν μπορείς να λες ότι θέλεις τη βοήθεια της αντιπολίτευσης και στο νομικό πρόσωπο του Δήμου, σε 15 μέλη, να έχεις 2 εκπροσώπους από τη μειοψηφία και να μην εκπροσωπείτε και το άλλο κομμάτι της αντιπολίτευσης. Στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν γίνεται. Γιατί τέτοια ανασφάλεια? Δεν υπάρχει λόγος. Η διαφωνία είναι διαφωνία. Η πλειοψηφία είναι δεδομένη ότι την έχει ο Δήμαρχος. Δεν χάνει, κερδίζει αν έχει ανθρώπους μέσα που μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία και θεωρώ ότι όλοι οι άνθρωποι. Είτε από την πλειοψηφία είτε από τη μειοψηφία, που είναι σε σχολικές επιτροπές, νομικά πρόσωπα, πολίτες, σύμβουλοι, μπαίνουν για να βοηθήσουν. Άρα, ας ανοίξει περισσότερο αυτό το πράγμα. Ας μην το κρατάει κλειστό ο Δήμαρχος. Εμείς είμαστε σε θέση να βλέπουμε το καλό του Δήμου, είμαστε σε θέση να ξεχωρίζουμε το θετικό από το λάθος. Και η κριτική μας είναι σε αυτό το σημείο, ώστε να μπορούμε να κάνουμε καλύτερα τα πράγματα για τους δημότες. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Μία κουβέντα μόνο για το λιμάνι της Παλαιάς Φώκιας. Βεβαίως. Γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο έργο υποδομής. Και επειδή ακριβώς είναι πολύ μεγάλο έργο υποδομής και επειδή έχουμε δουλέψει πάρα πολύ τα προηγούμενα χρόνια για αυτό το έργο, θα είμαι πάρα πολύ συγκρατημένος, πολύ έτσι, δεν θα προχωρήσω σε κριτική έντονη. Απλώς θέλω να πω ότι έχουμε βγάλει 7 δελτία τύπου ο Δήμος, ότι ξεκινάει το λιμάνι, αύριο το λιμάνι, μεθαύριο το λιμάνι. Κάναμε αγιασμό για την έναρξη των εργασιών. Το έργο δεν έχει ακόμα ξεκινήσει. Φαίνεται από την πραγματικότητα, από την πράξη δηλαδή, ότι στα αυτά τα 2 χρόνια τώρα. Όμως. Λόγω προβλημάτων. Ναι. Λόγω προβλημάτων που είναι αναμφισβήτητα. Εγώ δεν αμφισβητώ τα προβλήματα. Εγώ απλώς ζητώ και μένω σε αυτό μια περισσότερη προσπάθεια και μεγαλύτερη συνέπεια σε αυτά που λέμε και κάνουμε. Γιατί ο Δήμαρχος είχε βγάλει ένα δελτίο τύπου στην αρχή, το πρώτο δελτίο τύπου, που έλεγε το αλιευτικό καταφύγιο 24 Δεκάτου του 2014.
Το αληθικό καταφύγιο Παλαιάς Φωκιάς είναι πλέον γεγονός. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν στο επόμενο σύντομο χρονικό διάστημα, διαψεύδοντας τις Κασάνδρες περί του αντιθέτου. Το θυμάμαι. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σοβαρό το έργο. Το πονάμε γιατί το έχουμε δουλέψει και περιμένουμε, όπως σας είπα, μεγαλύτερη συνέπεια και καλύτερη αποτελεσματικότητα σε αυτό το θέμα το μεγάλο που μας απασχολεί. Ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.